και θα ήθελα πάρα πολύ να την επικοινωνήσετε όσο καλύτερα μπορείτε και να έρθετε να τη δείτε όλοι, γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που σας λέω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και ο κύριος Γεωργακόπουλος είναι ένας εξαιρετικός σκηνοθέτης επίσης. Αυτά. Ο λόγος στον κύριο Τριαρίδη φυσικά, που θα είναι πολύ σύντομος, όπως πάντα. Πολλές ευχαριστίες σε όλους σας. Είναι η τέταρτη φορά που ανεβαίνει έργο μου στη Γενέθλια Πόλη και στις τέσσερις φορές το κάναμε με το Θωμά. Εγώ, ξέρετε, είμαι μέσα από τα σπλάχνα της Θεσσαλονίκης και όμως τα βιβλία μου βγαίνουν στην Αθήνα, οι παραστάσεις των έργων μου γίνηκαν στην Αθήνα. Με διάβλο το Θωμά καταφέραμε να φέρουμε πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν στα προηγούμενα έργα μου, κυρίως στον Μέγκελε και στο Ζυκλόν από αυτά που έχετε δει εδώ πέρα, αγωνίστηκα σε αυτό το ιδιότυπο θέατρο που γράφω, στο θέατρο των διασαλευμένων ταυτοτήτων, να εκβάλω την ιστορία στο παρόν και μάλιστα την ιστορία των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Εδώ το στοίχημα ήταν ακόμη μεγαλύτερο, να εκβάλουμε την τραγωδία στο παρόν, την τραγωδία με την ουσιαστική της έννοια, δηλαδή την έννοια που τη συνέλαβαν οι αρχαίοι Έλληνες και προσπαθούμε έκτοτε να την καταλάβουμε. Και το αντικείμενο ήταν η μεγαλύτερη τραγωδία, η πιο ακραία τραγωδία, ο Ειδίποδας Τύραννος. Ο Ειδίποδας είναι ό,τι πιο ακραίο έχει γραφτεί και για μένα και το σημαντικότερο έργο του παγκόσμιου θεάτρου, πιθανώς και το σημαντικότερο έργο της λογοτεχνίας. Στο σήμερα διαδραματίζεται η ιστορία. Ένα ζευγάρι φιλολόγων ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 18α γενέθλια του παιδιού του. Γρήγορα θα καταλάβουμε ότι συμβαίνει μια ιστορία ολέθριου πεπρωμένου. Δεν υπάρχει παιδί, το παιδί έχει πεθάνει και ο πατέρας του παιδιού έχει αναλάβει έναν τρελό ρόλο να γίνει πατέρας και γιος ταυτόχρονα με στην κλειστή ζωή της οικογένειας. Ένα μαύρο κουτί η οικογένεια, ένα black box, και μέσα σε αυτό το μαύρο κουτί η αγωνία της αγάπης. Έκανα στα προηγούμενα έργα μου, έβαζα μπροστά δαιμονικούς ήρωες, διαβολικούς ήρωες, όλα αυτά εντός εισαγωγικών. Ο Μέγκελε ήταν η πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Εδώ το πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα ήταν να φτιάξω μία τραγωδία χωρίς να υπάρχει το κακό, να γίνεται η τραγωδία να εκκινεί από την αγάπη, από την υπερδιεσταλμένη έννοια της κατησχύουσας αγάπης. Οι δύο ήρωες νιώθουν μόνο αγάπη, απλώς η αγάπη αυτή φεύγει από τα όρια της εντός εισαγωγικών αγάπης των πολλών και γίνεται αυτό που ονομάζουμε τραγωδία. Μου λένε ότι αυτό εδώ είναι τρελό. Και πολλές φορές το λέμε και σε συνεντεύξεις με τον Λάζαρο, με την Ευτυχία, ότι η τρέλα είναι η λέξη που φτιάσαμε οι άνθρωποι για να αποφύγουμε την τραγική μας μοίρα. Ο άνθρωπος εμπεριέχει το σπέρμα της τραγωδίας, δεν το αντέχει, φτιάχνει κανονικότητες στη ζωή του και βαφτίζει ό,τι εκφεύγει από αυτή την κανονικότητα τρέλα. Η τέχνη, εμένα τουλάχιστον, με ενδιαφέρει όταν διασαλεύει τον κανόνα, όταν ξεπερνάει τον κανόνα και ανοίγεται στο άλλο εκείνο, όπως λέει ο Καβάφης, που άκουσε στον ύπνο του ο Λουκιανός. Είμαι ευτυχισμένος, τυχερός, πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος, γιατί τα έργα μου, πάντοτε τα έργα μου, γίνονται μέσα από τον κόσμο του θεάτρου. Δεν γίνονται μέσα από μια προστατευμένη παράσταση, μια επιχορήγηση, μια κρατική σκηνή. Γιατί αυτή είναι η μεγάλη διαφορά στις θεατρικές παραστάσεις. Ποιες είναι προστατευμένες και ποιες γίνονται από μόνες τους. Και οι 8 παραστάσεις έργων μου στην Ελλάδα ή στη Γερμανία γίνηκαν από μόνες τους. Γίνηκαν είτε σε 3 περιπτώσεις όταν φάνηκαν παραγωγοί που ανέλαβαν το ρίσκο και το κόστος της ιστορίας αυτής, είτε στις άλλες περιπτώσεις όταν οι ίδιοι οι συντελεστές, οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες γίνανε παραγωγή του εαυτού τους και κάναμε αυτήν την αυτοδιαχειριζόμενη κολεκτίβα. Γι' αυτό τα έργα μου, όσοι τα παίζουν, τα πιστεύουν πολύ. Δεν έχουν άλλο λόγο να τα κάνουν. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο χρωστάω ευγνωμοσύνη στους ανθρώπους του θεάτρου που με έβγαλαν. Πιο πολύ ευγνωμοσύνη από όλους χρωστάω στον Λάζαρο. Συναντηθήκαμε στο Μέγκελε. Έπαιξε τον δαιμονικότερο άνθρωπο της ιστορίας και όλοι θυμάστε πως τον έπαιξε για σειρά ετών και τώρα τα έφερε έτσι το πεπρωμένο να κάνουμε την αντιστροφή
να παίξουμε την ιστορία της ακρότατης αγάπης και να την ενσαρκώνει ο ίδιος άνθρωπος. Εντάξει, εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί του. Ναι, γεια. Και δύσκολα μπορώ να αντισταθώ στη συγκινησιακή φόρτιση όταν τον βλέπω να παίζει. Την υπόλοιπη μέρα μαλώνουμε. Όπως συμβαίνει στους μεγάλους έρωτες. Είχα τη σπάνια τύχη της Άννας της Μάσχα, η οποία την έβλεπα να παίζει και χάζευα. Η παράσταση μας πήγε δεύτερη χρονιά και η Άννα είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στο Εθνικό Θέατρο, αλλεπάλληλες παραστάσεις. Και έτσι για αυτή την παράσταση, ένα όνειρο χρόνων για μένα, ναι, ίσως και για σένα με ευτυχία, συναντηθήκαμε με την ευτυχία από τις σημαντικότερες ηθοποιούς της γενιάς της. Την θαυμάζω πάρα πολύ. Και χθες που με αφήσαν το βράδυ να δω πρόβα, έτριβα τα μάτια μου. Θέλω αυτά να πω μόνο εγώ. Ήμουνα σύντομος, ελπίζω. Και ό,τι θέλετε το συζητάμε μετά. Ωραία. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα ήθελα λίγο να σταθώ στο ότι έχουμε μπροστά μας ένα ελληνικό έργο. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ ξεκίνησα με νεοελληνικό έργο. Ο πρώτος μου ρόλος ήταν στην κασέτα της Αναγνωστάκη. Από εκεί και πέρα, δυστυχώς, δεν έπαιξα πολύ ελληνικό έργο, παρόλο που μου είχαν ζητήσει. Για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, δεν μπόρεσα. Όταν ο Θανάσης μου πρότεινε το Μέγκελε, μου άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκα και έτσι είπα, οκ. Μετά μου προτάθηκε ένα έργο του Βαγγέλη του Κατζηγιαννίδη, ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό κείμενο, το Κέικ, στο Εθνικό, και μετά ο Ιδίνους. Και νομίζω ότι πρέπει να στηρίξουμε όλοι, όχι τέτοιου είδους πράγματα, όχι μόνο γιατί ο Θανάσης είναι από τη Θεσσαλονίκη, αλλά γιατί είναι ένα ελληνικό έργο. Χωρίς ελληνικό έργο δεν μπορούμε να έχουμε ελληνικό θέατρο. Και ταυτόχρονα μιλάμε για ένα ελληνικό έργο το οποίο φεύγει από τα μικρά πράγματα και αρχίζει να συνομιλεί με τα μεγάλα, με την τραγωδία, όπως είναι το συγκεκριμένο, με την έννοια του τραγικού στο σύγχρονο κόσμο, με τα μεγάλα θέματα της ανθρώπινης κατάστασης, το ένιγμα του κακού, το ένιγμα της αγάπης, όπως είναι εδώ, και με υπέροχους ρόλους που δίνουν την ευκαιρία στο να δημιουργηθούν πολύ ωραία πράγματα σκηνικά. Ο Θανάσης είπε ότι εδώ πέρα για πρώτη φορά μιλάει για την αγάπη. Νομίζω ότι σε όλα του τα έργα η αγάπη είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Δηλαδή ακόμα και στο Μέγκελε θα μπορούσε να δει κανείς αυτή την πλευρά της αγάπης, ότι όλα γίνονται από την αγάπη. Εδώ πέρα έχουμε δύο ανθρώπους που απαντούν στην απώλεια αυτή την τεράστια που του συμβαίνει, το χάνουν κάποια στιγμή το παιδί τους, απαντούν με μια εγκεφαλική επινόηση. Αποφασίζει ο πατέρας να παίξει το γιο. Αυτή η ταυτοτική διασάλευση, που είναι ένα πολύ βασικό θέμα στα έργα του Θανάση, το πολύ αγαπημένο, νομίζω ότι είναι κάτι που το βλέπουμε πια πάρα πολύ κοντά μας. Αν σκεφτεί κανείς πως οι άνθρωποι ζουν με δανεικές ταυτότητες μέσα από το ίντερνετ, γιατί πια η ταυτότητά μας κάποτε περιοριζόταν, πώς το λένε, στα βιολογικά όρια. Ναι, ήταν ακριβώς από την βιολογική μας κατάσταση, το φύλο, την ηλικία, το σωματότυπό μας. Τώρα πια ο καθένας μπορεί μέσα από τα μέσα μαζικής, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να δημιουργήσει πάρα πολλές ζωές, παράλληλες ζωές με τη δική του, ζωές που διεκδικούν πολύ περισσότερα πράγματα από την μία του ζωή, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Θανάσης το έχει πιάσει εδώ και αρκετά χρόνια αυτή την ταυτοτική διασάλευση. Στην Αθήνα, όπως είπε ο Θανάσης, παίξαμε με την Άννα τη Μάσχα. Τώρα, με την ευτυχία, είναι μια ευτυχή συνάντηση. Πρέπει να σας πω ότι εγώ την ευτυχία την είχα δει σε λίγα πράγματα, όμως η ευτυχία είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να παίξει
και πολλά πράγματα και σημαντικά πράγματα. Δεν ξέρω τι ευκαιρίες τις έχουν δοθεί, τις έχουν δοθεί πολλές, αλλά είμαι σίγουρος ότι μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα και είναι ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει με ένα έργο σαν τον Ιβίνου και με ένα ρόλο σαν την Γιώτα Ιωκάστη. Και να δώσω το λόγο στην Τυχία. Τι να πω, είμαι σε τεράστια μηχανία μετά έτσι, από έτσι, αυτό έτσι, και μετά από αυτό. Δεν έχει ξαναγκαλιάσει άνθρωπο στη ζωή του. Έλα. Κύριος καλέ, είναι πολύ αγκαλιάρης. Πώς έχω μιλήσει. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Έχω ξανάρθει στη Θεσσαλονίκη σε άλλες περιστάσεις. Αυτή εδώ είναι μια ιδιαίτερη περίσταση. Εγώ την αποκαλώ καρμική συνάντηση. Δεν θέλω να πω, γιατί έχω καλυφθεί πραγματικά και έχω μείνει και άφωνη. Τον Λάζαρο τον βλέπω 20 χρόνια στο θέατρο. Πριν έχω την τιμή να αποκαλούμε συνάδελφός του, ας πούμε. Και θυμάμαι πάντα ότι έχασκα, δηλαδή κάτω η αγώνα, ας πούμε, έπεφτε στα πατώματα. Όταν με πήρε ο Θανάσης, τον οποίο δεν τον γνωρίζω τόσο καιρό, τον γνωρίζω 4-5 χρόνια, με την αφορμή μιας ενδεχόμενης συνεργασίας σε ένα άλλο έργο που δεν ευωδόθηκε. Και έχουμε από τότε κρατήσει επαφή, τον θεωρώ δαίμονα, πραγματικά δαίμονα. Μου αρέσει ο τρόπος που βάζει το χέρι βαθιά στο σάκο, ας πούμε, της ανθρώπινης φύσης και βγάζει χαρακτήρες. Όλοι του χαρακτήρες έχουν ένα ακραίο πλαίσιο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θεωρώ πως και εγώ είμαι μια κινούμενη ιδιαιτερότητα, οπότε μπορώ να ερμηνεύω τέτοιους ρόλους και τέτοιους χαρακτήρες. Συγκεκριμένα με αυτή τη δουλειά έχει συμβεί το εξής. Τώρα θα πω κάτι πολύ προσωπικό, δεν το ξέρει ούτε ο Λάζαρος ούτε ο Θανάσης. Όταν είχα πρωτοδιαβάσει το βελτίο τύπου πέρυσι στην Αθήνα, όταν θα πεζόταν για το Θέατρο Θυσίων, με την Άννα τη Μάσχα, την οποία έχω την τιμή να την καθιστώ, είχα πει Ιδίνους, τι έγραψε πάλι ο Άτμος, Ιδίνους, μου άρεσε τόσο πολύ, το κράτησα. Μετά κρατούσα τις κριτικές, είχα δει την παράσταση, κρατούσα τις κριτικές, τις οποίες δεν τις διάβαζα, ήταν τετράστερες, πεντάστερες κλπ, τις κρατούσα. Και χωρίς να το θυμάμαι ακριβώς, τις έβαζα στο κομμωδίνο μου κάτω από στήθες βιβλία. Και κοιμόμουνα, και κοιμόμουνα, και κοιμόμουνα. Και το Σεπτέμβριο με παίρνει τηλέφωνο ο Θανάσης και μου λέει αυτό θέλεις να... Και το συνειδητοποίησα μετά, του λέω και βέβαια θέλω, πέταξα τη σκούφια μου, ήμουνα τρελή από χαρά που θα συνεργαστώ με τον Λάζαρο, που θα συνεργαστώ επιτέλους με τον Θανάση, που θα κάνω αυτό το ρόλο, που είναι μια τρομερή ευκαιρία για έναν ηθοποιό να κάνει μια ερμηνεία. Και συνειδητοποίησα ότι μάλλον εγώ το έφερα, το όσυρα προς τα μένα, δηλαδή τράβαγα το νήμα, τράβαγα το νήμα, το ονειρευόμουν και έγινε. Αυτό. Το σύμπαν ακούει. Το σύμπαν ακούει. Κοέλ. Αυτά τόσα από εμάς, ναι. Μπορούμε να πούμε κι άλλα, εμένα μην με αφήσετε, αλλά να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Αν θέλετε, ναι, αν θέλετε τα ερωτήσεις. Η βοηθεία της ευτυχίας είναι τόση που μετά την ευτυχία υπάρχει σκοπή πάση. Να με κατηγορούν πολύ οι γυναίκες γι' αυτό. Ότι στους Καρχαρίες, στα Μυρμήνια, στον Μέγκελε, αν τα δείτε όλα, στα άλλα τα ανέκδοτα, στο Ζυκλόν, πάντα η απόφαση θανάτου έρχεται από τις γυναίκες. Η Ιωκάστη είναι ο εμβληματικός ήρωας της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η οποία καλείται να συνεχίσει τη ζωή και στον αρχαίο Ιδίποδα και κατά ανάγκη στο δικό μου έργο. Καλείται να συνεχίσει με κάθε τρόπο τη ζωή, με τις μικρές καθημερινές αποφάσεις. Έχει έναν μονόλογο που τον λέει εκπληκτικά η ευτυχία, ο οποίος πραγματικά με συγκλονίζει. Και θυμάμαι ότι τον έγραφα και έκλαιγα. Τώρα σας το λέω αυτό. Είναι τέτοιο. Είναι, ναι, είναι λίγο ναρκισιστικό ή λίγο αυτοφαγικό αυτό. Οι γυναίκες οφείλουν να συνεχίσουν τη ζωή. Σε αυτό το έργο υπάρχει ένα ενιγματικό τέλος, αν τελικά η επιλογή του θανάτου είναι επιλογή αληθινού θανάτου ή υποκειμενικού θανάτου, ελάτε να δείτε τι κάναν στην παράσταση, και σκηνοθετικά και υποκριτικά. Αυτό. Δεν ξέρω αν απάντησα στην ερώτησή σας. Ναι, βεβαίως. Και τέτοια βιβλία με ενδιαφέρουν στη λογοτεχνία που γράφω, τέτοια μυθιστορήματα γράφω. Το απίστευτο είναι ότι σε αντίθεση με το χώρο του βιβλίου που είμαι ένας περιθωριακός τρελός, γιατί περίπου αυτό είμαι,
Στο χώρο του θεάτρου βρέθηκε κόσμος να το πιστέψει, και το θέατρο είναι δύσκολη τέχνη. Πρέπει να βρεις ανθρώπους να συγκοινωνήσουν αυτό που κάνεις. Δεν μπορείς στο βιβλίο, γράφεις ένα βιβλίο, εντάξει, έτοιμο, να το, ορίστε, το γράψα μόνος μου στο κομπιούτερ. Στο θέατρο, για να γίνει η παράσταση, πρέπει να βρεθούν άνθρωποι ο ένας μετά τον άλλον, άνθρωποι να το πιστέψουν, άνθρωποι να το περπατήσουν, να το προχωρήσουν. Δεν το περίμενα. Είναι ένα δώρο για μένα και γι' αυτό αντιμετωπίζω το θέατρο ως γιορτή. Και γι' αυτό με φωνάζει ο Λάζαρος, εν πάση περιπτώσει. Και γι' αυτό με φωνάζει ο Θωμάς, λέει, το έχεις κάνει. Για μένα είναι μια ατέλειωτη γιορτή, η οποία ξέρω ότι θα τελειώσει. Και γι' αυτό τη ζούμε μέχρι το τέλος, να ζήσουμε τη νύχτα μας μέχρι το τέλος. Να υπάρξει άλλη ερώτηση. Μελετάω το τραγικό από τα 15 μου, γράφω για το τραγικό δοκίμια, με ενδιαφέρει η έννοια της τραγωδίας. Είναι η ζωή μου. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο για μένα να σκεφτώ οτιδήποτε βλέπω χωρίς το τραγικό πεπρωμένο που κουβαλάει από πίσω του. Στο δρόμο, στην καθημερινότητα, στο τρένο, όταν ταξίδευω, στο αεροπλάνο, πάντα σκέφτομαι μία εκδοχή της ανθρώπινης τραγωδίας. Μοιραία λοιπόν πηγαίνω εκεί. Αυτός είμαι. Υπάρχουν υπέροχοι συγγραφείς, εξαιρετικοί συγγραφείς που γράφουν κωμωδία. Χρειαζόμαστε όλοι. Αλίμονο αν υπήρχε μόνο εγώ, θα ήταν η ζωή μας γεμάτη αίματα και αιματοβαμμένες ώρες. Είμαστε μαζί στο Προσδαμασκόν, φέτος στη στέγη. Και έχω να πω δύο πράγματα. Δούλεψε τρεις μήνες χωρίς ρεπό, έχοντας παράλληλα παράσταση στο Εθνικό. Και τον Ιδρύνο. Και τον Ιδρύνο. Και τον Ιδρύνο. Με δύο παραστάσεις. Και στο Προσδαμασκόν ήταν 4 ώρες πάνω στη σκηνή. Σε έναν αδιανόητο ρόλο. Εγώ που πήγα να με την πατεράκι τώρα, καταλαβαίνετε. Να σας πω ότι πήγα να δω το Δαμασκό για να του πω να παίζεις καλούς συγγραφείς, όχι Στρίμπεργκ και Σακλαμάρες. Και όταν τον είδα να παίζει, κάποια στιγμή στη μέση του έργου ήθελα να βάλω τα κλάματα. Πώς γίνεται να παίζει και για άλλον συγγραφέα και μάλιστα 4 ώρες έτσι. Και για άλλον συγγραφέα. Και για άλλον συγγραφέα. Και για άλλον συγγραφέα. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε σε αυτή την παράσταση και με την πατεράκι από πάνω. Λοιπόν, και την Κυριακή που έρχεται το Μπάου στις 10 η ώρα το βράδυ μας κάνει πάρτι για την παράσταση. Η Έρη έχει γράψει όποιος είναι εδώ πέρα, οπότε το περιμένουμε να το δούμε, εντάξει.